Από τη στιγμή που ιδρύθηκε το παράρτημα του ΕΦΕΠΑΕ στην Κομωτινή, ουσιαστικά υποκατέστησε την δεσμός. Η τελευταία επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη στην έδρα πλέον της ΕΦΕΠΑΕ, του υποκαταστήματος της ΕΦΕΠΑΕ, παρουσία βουλευτών αλλά και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ροδόπης, του κυρίου Γραβάνη, οι δηλώσεις οι οποίες έγιναν είναι ακριβώς στην κατεύθυνση ότι τα προγράμματα θα προχωρήσουν όλα και όχι μόνο της επιστρεπτέας. Ειδικά για την επιστρεπτέα να σας πω, ήδη σήμερα έχουμε την τροποποίηση του οδηγού. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίως με τα αιτήματα τα οποία έχουμε υποβάλει εμείς ως επιμελητήρια, ειδικότερα για την ασφαλιστική ενημερότητα, όπου δεν κρίνεται απαραίτητο για τις πληρωμές για όσους έχουν να εισπράξουν από 3.000 ευρώ και κάτω. Μάλιστα. Και φυσικά μειώνουμε και τη γραφειοκρατία στο βαθμό που είχε συναποφασιστεί ουσιαστικά με την ΕΦΕΠΑΕ, ώστε να διευκολυνθούν να πάνε πιο γρήγορα οι πληρωμές. Εκτιμώ και συμφωνώ με τον Υπουργό, διότι είμαστε σε συμφωνία με τον Υπουργό τα επιμελητήρια. Ναι. Είναι ότι οι πληρωμές θα ξεκινήσουν για τις πρώτες 1.700 επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν και θα επαναυποβάλουν ορισμένα από τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, όχι όλα, περίπου τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Α, δηλαδή πολύ σύντομα πλέον, από εδώ και στη συνέχεια, θα δούμε να έρχονται χρήματα στις επιχειρήσεις μας. Κοιτάξτε, ήδη η καθυστέρηση είναι μεγάλη. Είναι τεράστια. Είναι το πρόγραμμα από την αρχή είχε κάποια ζητήματα γραφειοκρατικά για τα οποία εμείς τουλάχιστον ως επιμελητήρια το είχαμε εντοπίσει. Είχα στείλει επιστολή για αυτό το θέμα. Είχα ενημερώσει ότι υπάρχουν αστοχίες ουσιαστικά στα δικαιολογητικά και τελικά αποδεικνύεται από τις τροπολογίες οι οποίες στη συνέχεια έρχονται στον οδηγό. Αυτό όμως γέγονε. Είναι η ώρα των πληρωμών. Αυτό. Και αυτό το πράγμα είναι εμφανές και στις δηλώσεις του Υπουργού αλλά και στις δικές μας τοποθετήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να παραδεχθούμε, είναι χρήματα τα οποία τα έχουμε ανάγκη. Τόσο οι επιχειρήσεις, δηλαδή και η αγορά, οι πάντες τα έχουμε ανάγκη αυτά. Είναι μη επιστρεπτέα προκαταβολή, οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό να έρθουν στα χέρια μας. Κοιτάξτε, η μη επιστρεπτέα προκαταβολή θα έπρεπε να γίνει πάνω στη λογική του πλαισίου COVID-19 και όχι στη λογική του πλαισίου του ΕΣΠΑ του 2013-2020. Αυτό διότι το πλαίσιο του 2013-2020 έχει τελείως διαφορετικούς γραφειοκρατικούς κανόνες σε σχέση με το ευνοϊκό πλαίσιο του COVID. Μάλιστα. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε από την αρχή. Σήμερα όμως έχουμε επιτέλους μια λύση στην τροποποίηση του οδηγού. Προχωράμε με γνώμονα όλοι μαζί την ικανοποίηση των ετοιμάτων των επιχειρήσεων που έχουν κατατεθεί και από εκεί και πέρα θα δούμε και την πορεία και των υπολείπων αιτήσεων οι οποίες έχουν επίσης εκκρεμούν για να αξιολογηθούν. Μάλιστα. Πιστεύω απόλυτα, λόγω της εμπειρίας της ΕΦΕΠΑΕ, την οποία να επισημάνω ότι τα επιμελητήρια είναι εταίροι, με την έννοια ότι η ΕΦΕΠΑΕ απαρτίζεται από επιμελητήρια και από εργοδοτικές οργανώσεις, είναι η εμπειρία ούτως ή άλλως των στελεχών της μεγάλη. Η συμφωνία με τον Υπουργό τηρείται από όλα τα μέρη. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο για να ικανοποιηθεί το σύνολο των προγραμμάτων και όχι μόνο της επιστρεπτέας.